Σεπτέμβρης ήταν του 1910 όταν πρωτοκατέβηκα στη Σμύρνη. Θυμούμε πόσο σιάχτηκα μόλις βρέθηκα μοναχός σε μια τόσο μεγάλη πολιτεία. Μόλις βγήκα στην προκυμαία, τα ξέχασα όλα, ακόμα και τη δηλία μου. Ήρθαν οι εντυπώσεις και με πήραν απαλά και με μερώσανε και δεν ήξερα τι να πρωτοδώ και τι να πρωτοχαρώ. Τη θάλασσα, τα βαποράκια της χαμηλία που σκίζαν το νερό δίχως να βουλιάζουνε, τα μεγάλα μαρμαρένια σπίτια με τα ξύλινα κλειστά όλο μυστήριο μπαλκόνια τους, τις καρότσες με το ρυθμικό χτύπο τους πάνω στο γρανιτένιο πλακόστρωτο. Λέγε Μανουή, τι γνωρίζεις για το Χρυσόμαλο Δέρας? Δάσκαλε, νομίζετε ότι ο Χρυσόμαλο Δέρας ήταν το δέρμα από το άλογο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο αρρώστησε και πέθανε. Εμμανουή, απάντησε στο δέντρο, σωστή. Μάλλον δεν διάβασε καλά τι πληροφορίε από τον άτομο τη μυθολογία. Ανοίξτε το βιβλίο σου και διάβασε δυνατά τι γράφει για το Χρυσόμαλο Δέρας. Εντάξει, δάσκαλε. Το Χρυσόμαλο Δέρας ήταν το δέρμα που απέμεινε από ένα μεγάλο χρυσό κρυάρι που έστειλε Νεφέλη για να σώσει τον γιο της, τον Φρίξο, από τη θυσία που ήθελε να κάνει ο πατέρας του. Το κρυάρι άρπαξε τον Φρίξο και την Έλλη και τους πήγε στην Κολχίδα. Ο Φρίξος θυσίασε το κρυάρι του Δία και χάρισε το δέρμα στον βασιλιά της Κολχίδας. Η Έλλη πνίγηκε όταν σε μια στενή θάλασσα κοίταξε προς τα κάτω, ζαλίστηκε και έπεσε. Το στενό εκείνο από τότε λέγεται Λίσποτος. Έτσι πάρα, Μανουή. Αυτή είναι η ιστορία. Γιατί δεν διάβασες, παιδί? Εσύ είσαι καλός μαθητής. Γιατί με έστειλε ο πατέρας μου στο βουνό να κόψω ξύλο. Φυσικό, αλλά για μια τελευταία φορά. Ευχαριστώ, δάσκαλε, που δεν θα επαναληφθεί. Δάσκαλε, δεν σε αποκρίθηκα κατά που πρόσμενες εκείνη τη μέρα. Τώρα όμως εδώ καταλαβαίνω την ερώτησή σου. Ζωντανεύουν μπρος στα μάτια μου όλες οι ιστορίες που μου διηγήθηκες. Καθαρές, στρωτές, παρμένες θερείς από τη Χριστομάθειά. Γεια σου και δάσκαλε, πώς θα πάνε? Ναι, παίρνουν και δάσκαλε, τι συμβαίνει? Καλό θα ήταν ο μικρός να πάει στην Ευαγγελική Σχολή, να μάθει γράμματα, να γίνει άνθρωπος μορφωμένος. Έχει τόσες δυνατότητες το παιδί. Μα τι είναι τούτα που λες και δάσκαλε? Εμείς είμαστε άνθρωποι της γης, αγρότες από γενιά σε γενιά, ρεσπέτο θέλω. Και τι μαθώ? Το παιδί τα παίρνει τα γράμματα, κρίμα και άδικο θα ήταν να μην συνεχίσει. Ναι, μα και η φαμίλια χρειάζεται βροντίδα και η γη θέλει χέρια. Ποιος θα με βοηθάει σαν χωράφια? Είμαστε τώρα παίρνουν ξένα χέρια. Εγώ πάντως όφυλα να σου μιλήσω για το καλό του παιδιού σου. Σαν πα σπίτι, σκέψω το κεφάλι σου που γνωρίζεις. Αχ και δάσκαλε, εμείς έτσι μάθαμε και δεν αλλάζει τούτο. Η γη μας τρέφει και η γη θέλει χέρια. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα μόνος μου. Εσύ το πάντως το λόγο τον είπες. Να σε καλά. Μαμά, ήρθε η ώρα και να φύγω. Αχ, αγόρι μου, σου έχω βάλει στο ζεμπίλι σου κολατσιό. Να σε κάτι να τσιμπά στο ταξίδι και στον πόγο αλλαξές καθαρές. Μην ξεχάσει όταν φτάσει να ανάψει ένα κεράκι στην Αγία Φωτεινή. Πάρε και αυτά τα δεκαράκια, μην τα διώξει το τέλος, παιδί μου. Εντάξει, μαμά, φεύγω τώρα. Γιατί έχω μεγάλο ταξίδι μπροστά μου. Να μην είναι σχέση για μένα, όλα θα πάνε καλά. Αντίο, παλικάρι μου, στο καλό και να προσέχει. Η Παναγιά μαζί σου. Αδύο, Μανούλα. Ρίξα ίσια στην Αγία Φωτεινή και άναψα στη χάρτη στο κεράκι που μου παράγγειλε η μάνα μου και ύστερα καρφώθηκα να βλέπω και να μην χορταίνω το καμπαναριό.
Όταν ήμουν πολύ μικρός και πήγαινα με τη μάνα μου στην εκκλησιά, σκεζόμουν να βλέπω ζωγραφισμένο στον Τρούλο το πελώριο μάτι του Θεού. Κοιτά, πλάι στον περίβολο της Αγία Φωτεινής, βρήκα και την Ευαγγελική Σχολή. Είχα κάνει όνειρο να μπω εδώ μέσα και ο δάσκαλός μου ο Πυθαγόρας Λάριος με σιγοντάριζε. Παιδιά, πείτε μου, ποιο είναι το μεγαλύτερο σας όνειρο? Κύριε, εγώ όνειρευόμουν μια μέρα να καταρθώσω να επισκεφτώ την Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης. Και γιατί αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο σου όνειρο? Θα ήθελα να σπουδάσω εκεί πέρα, το βρίσκω πολύ δύσκολο με τον πατέρα μου. Εγώ πάντως πιστεύω σε σένα, είσαι ένα παιδί που δεν θα παρατάει εύκολα. Γι' αυτό αν έχεις όνειρο να μπεις στην Ευαγγελική Σχολή, το έχουν πραγματικά να πείσω. Δεν θα τα απαντήσω εύκολα και σας ευχαριστώ που πιστεύετε σε μένα. Να καλό παιδί μου. Ποιος θέλει να είναι επόμενος? Μαρία, θέλεις να πεις εσύ? Ναι, δάσκαλε, θα σας πω κι εγώ για το όνειρο. Σ' ακούμε. Χαίρετε, με λένε Μαρία Λεξιώτη και ήρθα να πω στο δωρεξί σας. Ξέρω τουρκικά και ελπίζω να σας φανώ χρήσιμος. Αυτή είναι η επιστολή μου, την έχουν δώσει οι δημοκρατές στο χωριό μου. Ναι, ναι, ξέρω, από το Κιγκιτζέ. Θα σε κρατήσω, με βολεύει ξύστα τουρκικά. Αύριο πρωί έλα να φτιάξει την ένωση δοκιμά σου και θα ξαναλέω για την πληρωμή. Σας ευχαριστώ πολύ, πώς με πως δεν θα το μετανιώσετε. Εντάξει, εντάξει. Πήγαινε τώρα να ετοιμαστείς για αύριο. Κοίτα, μην αργείς και δεν είσαι στην ώρα σου. Αλίμονο, αλίμονο, σας ευχαριστώ. Στο καλό, θα σας περιμένω. Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σας, κυρίες. Ξέρετε που μου σκέφτεται από το δοχείο για να μείνω απόψε. Γεια σου, παλικάρι. Βλέπω ότι ξεκινούσε εδώ πέρα. Έχει χαθεί. Ναι, δεν είναι μια μέρα που είμαι εδώ πέρα και δεν ξέρω καλά τα σοκάκια. Λοιπόν, επειδή είσαι μια κύριε γιού μου και θα τη λύσει μια παλικάρι, θα στείλει το καλύτερο από το δοχείο για σένα. Ευχαριστώ. Πού είναι τη διαγραφή και το σπίτι μου, είναι και πολύ βαρύ. Λοιπόν, βλέπει εκείνο το μεγάλο μαρμαρίνιο σπίτι. Ποιο, εκείνο με τα ξύλινα μπαλκόνια? Ναι, αυτό που περνάνε τα τεράμια μπροστά του. Χρειάζεται να πάρει το τραμ για να πάω εκεί πέρα. Όχι, με τι κανάλε θα πας. Γιατί, είναι κοντά. Ναι, δύο βήματα είναι. Θα πάρει το σοκάκι δεξιά από το άσπρο σπίτι και μη σκιάζει, θα σε βγάλει κατευθείαν μέσα στο πανδοχείο. Σα ευχαριστώ πολύ. Δεν κάνει τίποτα. Έλα, σε δείξω. Στις 31 Αυγούστου του 1922, μια μαύρη, μια κατάμαυρη μέρα ξημέρωσε για τον ελληνισμό. Η Σμύρνη παραδόθηκε στις φλόγες μετά τον εμπρισμό των Τούρκων και ενώ στην πόλη βρισκόταν ήδη μισό εκατομμύριο Έλληνες και Αρμένοι που είχαν εκδιωχθεί από την ενδοχώρα μετά την υποχώρηση του ελληνικού στρατού. Η Σμύρνη είχε γίνει η τέλεια παγίδα θανάτου. Η φωτιά επί 4 ημέρες κατέκαψε τα πάντα εκτός από την εβραϊκή και τη μουσουλμανική συνοικία. Μέχρι και πριν την καταστροφή, στη Σμύρνη ζούσαν 270.000 άνθρωποι. Από αυτούς, οι 140.000 ήταν Έλληνες. Αν μια τέτοια καταστροφή μπορεί να περιγραφεί με αριθμούς, να πούμε συνοπτικά ότι περισσότεροι από 2.000 ελληνικοί οικισμοί αφανίστηκαν, πάνω από 1,5 εκατομμύριο Έλληνες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια των προγόνων τους και να έρθουν πρόσφυγες στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω τους πάνω από 600.000 νεκρούς. Και αυτό έγινε κυριολεκτικά διαπυρός και σιδήρου. Η συγγραφέας Διδός Σωτηρίου, παιδί τότε που ήρθε πρόσφυγας με την οικογένειά της στην Ελλάδα, στο βιβλίο της «Ματωμένα χώματα» περιγράφει πώς ξεκίνησε εκείνη την ημέρα η πύρινη κόλαση στη Σμύρνη.